χέρι αντίπαλο παίκτη. Και το δεύτερο γκολ προήλθε από, κατά τη γνώμη μου, φάουλ πρώτα του επιθετικού και μετά του αμυντικού του δικού μας. Και προήλθαν τα δύο γκολ της ομάδας μου. Πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι είχαμε την υπεροχή του αγώνα. Είχαμε την κατοχή. Νομίζω ότι παίξαμε ένα αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Δεύτερο ημίχρονο με μια αποβολή η οποία έχω ενστάσεις, γιατί ο διαιτητής δεν είδε τον παίχτη ο οποίος έβρισε την κερκίδα. Μπορεί να ήταν και φύλακτος, μπορεί να ήταν κάποιος παράγοντας, μπορεί να ήταν κάποιος παράγοντας της ομάδας να έβρισε την κερκίδα. Έβγαλε τον κόκκινο παίχτη τον Μπαρμπαχάκη. Σίγουρα τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά νομίζω ότι δεν φάνηκε η διαφορά του παίχτη. Και αν είμαστε λίγο τυχεροί, στο 85 με το τετατέτ του Σπανάκη που είχε βγει λίγο out και με δύο στιμένες φάσεις, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι μας κρατάει ζωντανούς ο Ελμίζο Γιαννών και εύχομαι καλή συνέχεια στον Κεσαμικό. Αξίζει αυτή η ομάδα να την κατηγορία και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλοξενία, όλους τους παράγοντες και τους ανθρώπους του